Τα μανίκια ψηλά σήκωσε από την αρχή και όλες του έτους ο νέος αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Φώτης Καραλίδης, ο οποίος τη Δευτέρα το πρωί προείδρευσε σύσκεψης με αντικείμενο την πολιτική προστασία, καθώς ήδη καλείται να δώσει τις πρώτες εξετάσεις με την επιδείνωση του καιρού. Πριν από λίγο είχαμε μία σύσκεψη εδώ του συντονιστικού οργάνου για τις έκτακτες καταστάσεις λόγω των επικείμενων χιονοπτώσεων και ήδη αυτή τη στιγμή με ενημερώνω ότι στις θέρμες επάνω ρίχνει χιόνι. Ήδη έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός, αν και υπήρχαν προβλήματα με αποχωρήσεις τριών χειριστών των βαριών μηχανημάτων χιονισμού και τα λοιπά στη σύνταξη με 31 δωδεκάτου. Εν τούτης, και γι' αυτό έγινε η σύσκεψη, βρέθηκαν λύσεις και ήδη ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η αλατιέρα της νομαρχίας έχει κινηθεί προς την κατεύθυνση του Αγίου Κωνσταντίνου Θερμών για να μπει στο έργο και παράλληλα ενεργοποιήθηκαν μηχανήματα για να είναι σε ετοιμότητα αποχιονισμού. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζουμε την όποια κατάσταση και όπου προκύψει, γιατί η ζωή συνεχίζεται άσχετα να αλλάζουν οι θεσμοί, άσχετα να αλλάζουν οι νομαρχίες και γίνονται περιφέρειες. Έτοιμη όμως να αντιμετωπίσει όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί, δηλώνει και η Τροχιά Ξάνθης που παρέστησε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Πιστεύω ότι από πλευράς μας είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε τι που θα παρουσιαστεί στον τομέα ευθύνης μας, διατάσσοντας έτσι τις δυνάμεις ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα όπως έγινε και την προηγούμενη φορά που η χιονόπτωση ήταν έντονη, έτσι και τώρα να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στο δίκτυό μας και στην κυκλοφορία. Πάντως, για άλλη μια φορά, η Τροχιά Ξάνθης υπενθυμίζει ότι οι οδηγοί θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα αν παρουσιαστούν. Κυρίως να ακολουθούν τις υποδείξεις προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Όλοι θα πρέπει να έχουμε τις αλυσίδες. Είμαστε ένας νομός που έχει αρκετά μεγάλο και ορεινό δίκτυο. Άρα θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε κάθε τι που θα μας συμβεί. Κύριο είναι να έχουμε τις αλυσίδες πάντα μαζί μας και να ενημερώνομαστε τόσο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και από τις υπηρεσίες για τις επικρατούσες συνθήκες. Να σημειώσουμε πως σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία η θερμοκρασία θα καταγράψει πτώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα, ενώ το πρωί και τη νύχτα στα βόρεια υπηρετικά θα σημειωθεί παγετός.